Ένα λεπτομερέ σχέδιο στρατιωτική επέμβαση για να εμποδιστεί η παράδοση τη εξουσία μετά τι προεδρικέ εκλογέ του περασμένου έτου, εντόπισε η Ομοσπονδιακή Αστυνομία τη Βραζιλίας στο τηλέφωνο ενό συνεργάτη του πρώην Προέδρου Ζαϊκ Μπολσονάρου. Δεν είναι σαφέ ποιο έγραψε το έγγραφο αυτό και αν έφτασε ποτέ στα χέρια του Μπολσονάρου, ο οποίο ιτήθηκε στι εκλογέ του Οκτωβρίου από τον Λούλαντα Σίλβα. Ένα παρόμοιο, αλλά όχι τόσο λεπτομερέ έγγραφο, είχε βρεθεί τον Ιανουάριο στο σπίτι του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνη Άντερσον Τόρε, ένδειξη ότι κάποιοι στενοί συνεργάτε του Μπολσονάρου αναζητούσαν τρόπου για να αποτρέψουν την ανάληψη τη εξουσία από τον Λούλα και να καταργήσουν τι εξουσίε των Ομοσπονδιακών Δικαστηρίων. Σύμφωνα με το περιοδικό που το έφερε στο φω τη δημοσιότητα, ένα έγγραφο τη αστυνομία δείχνει ότι το σχέδιο βρέθηκε στο τηλέφωνο του αντισυνταγματάρχη Μάουρο Σιντ, προσωπικού βοηθού του Μπολσονάρου, ο οποίο παρέμεινε στην υπηρεσία του και μετά την ήττα του στι εκλογέ, ο Σιντ στη συνέχεια συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνα για τη φερόμενη πλαστογραφία τη κάρτα εμβολιασμού του Μπολσονάρου. Το τρισέλιδο έγγραφο περιγράφει έναν οδικό χάρτη για το πώ θα μπλόκαραν την ορκομοσία του Λούλα, χρησιμοποιώντα το στρατό ω μεσολαβητική δύναμη. Για να δικαιολογηθεί αυτή η καταπάτηση των θεσμών, θα επικαλούνταν τι αντισυνταγματικέ ενέργειε του δικαστικού σώματο και των μέσων ενημέρωση υπέρ του Λούλα,